Στα ασώματα είμαστε, παιδιά. Ναι, στα ασώματα είμαστε. Ο Φλεβάρης έχει 4 του 2022 και έχουμε έρθει στον Κώστα, το γνωστό. Είχαμε να έρθουμε κανένα 2-3 χρόνια εδώ πέρα στον Κωστάκι. Θα μας κάνει ένα πριβέ πεταγματάκι. Κώστα! Από μένα είσαι έτοιμος! Έχει πάρει και το μήνυμα. Κάναμε τον πρόλογο. Τα σώματα λοιπόν είναι περιοχή Βερίας, έτσι, Βέρεια. Προς τα Πιέρια, δηλαδή στην άκρη της, ας πούμε. Να σας βάλω λίγο έτσι, λίγο στο γεωγραφικός που είμαστε. Εδώ μια ζωή έρχομαι με αέρα. Είναι η μόνη χρονιά τώρα, που, η μόνη φορά μάλλον που έχω έρθει και δεν φυσάει. Έχει ένα απαλό, ένα μποφοράκι θα έλεγα. Δηλαδή για εδώ είναι μηδέν αυτός ο αέρας. Ήθελε και αυτός ένα ενθύμιο να έχει. Να θυμάται την ομαδάρα του. Ω, έχει και ένα σπρόκολο, αυτό θα είναι. Μπράβο, μπράβο. Επιτέλους θα τα δούμε και χωρίς αέρα αυτά τα πουλιά, πραγματικά. Βέβαια, μέσα στον ήλιο πετάνε, δεν πειράζει όμως. Το έχουμε ωραία, ωραία περιστέρια, πολύ ωραία. Κοιτάξτε. Και ωραίες φεύγες, φοβερό σκόρπισμα. Κάτσε να ανοίξω λίγο το πλάνο. Κοιτάξτε, και εδώ έχει, και εδώ μέσα, μέσα στο βάθος. Αυτά έχουν φύγει προς τις Βαρβάρες τώρα. Μέσα εκεί, να τα. Και ωραία φτερά πιάνουνε. Λοιπόν. Θα αφήσω τώρα αυτά. Θα γυρίσουμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Ναι. Και πάμε τώρα εδώ στην ομάδα. Εδώ θα δούμε τώρα. Ωραία φτερά, Βεργιώτικα. Ναι, στη Βέρεια είμαστε, τι θα δούμε, Βεργιώτικα, ναι. Στρόγγυλα μπαλάτα. Αυτά είναι σχεδόν από πάνω μας. Είναι πλήρη άπνοια. Σκορπίσανε και πετάνε για πάρτι τους, ναι. Αυτές είναι οι εικόνες που μας βγάζουν. Με πλήρη άπνοια και γαλανάδα. Σταχτιά περιστέρια. Φανταστικά. Λοιπόν, βλέπουμε και τον Μπόι. Πάμε μέσα στον ήλιο ακριβώς τώρα. Μούρι τον έχω, αλλά βλέπω ένα περιστέρι με το άλλο μάτι. Φανταστικό. Όχι ένα, όλα είναι έτσι. Νομίζω να είχα δίκιο, έτσι. Θαυμάστε. Ακίνητα όρθια. Τώρα έρθα όλο το zoom. Όχι ψηφιακό, αλλά όλο το zoom που έχω. Μπράβο ρε φίλε. Εκεί μέσα, ακριβώς. Εδώ κατακόρυφα βλέπω μια άσπρη ουρά. Ο ασπρόκολος είναι, ναι. Όχι, σαν πρέπει να μπήκε, ναι. Είναι καλός, πραγματικά. Παρόλο που έχουμε γαλανάδα, νομίζω ότι τα πουλιά δίνουν ρεσιτάλ. Βγήκαν, έχουν βγει τώρα, ναι. Τώρα θα δουλεύουμε μόνο με τέρμα zoom. Κώστας, λοιπόν, ναι. Άλλη μία βουτιά τώρα πάνω στο γαλανό. Πω, είναι βαρά και όλοι, η χειρότερη στιγμή, η χειρότερη ώρα, και όμως νομίζω, ναι, τα πουλιά είναι πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο, να. Να και οι πάσες. Έτσι, αυτό είναι το φτερό τους, με τέρμα zoom. Εδώ λοιπόν, στα ασώματα της Βερίας, σε ένα παλιό γνώριμο φιλαράκι, ο Κώστας, είναι μια περιοχή που έχει 4-5 έτσι καλούς περιστεράδες. Είναι και ο Κόρμπης εδώ, στις Βαρβάρες δίπλα. Εδώ είμαι στο ψηφιακό. Τέρμα-τέρμα δηλαδή. Βλέπουμε τις πλάτες και κατεβαίνω γρήγορα κάτω, σφαίρα, να δείτε πού ήτανε. Πουθενά. Κάτσε να πάμε μία κοντά του. Αυτός είναι ο βαθμός δυσκολίας. Μόνο με γυαλιά ηλίου. Αυτό είναι. Έκανε και ένα ακροβατικό. Τον έπιασα στο ακροβατικό. Πάμε λοιπόν επάνω. Τίπα, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Εδώ σαν να βλέπω, κάτσε να πάω γρήγορα.
Ναι, κοιτάξτε, ένα περιστέρι λέμε τώρα, ψάχνουμε να βρούμε. Να το. Αυτή είναι η εικόνα που μας δείχνει από κάτω. Θα πάω εγώ λίγο πιο κοντά, εδώ. Και βλέπουμε αυτό το τζινί εδώ, νάτος. Και αυτά θα είναι, ναι, είναι πολύ ψηλά και λίγο κουνήθηκα και μου φύγει, όλο μου το πλάνο έφυγε. Εδώ θα το έχουμε σταθερό, να δείτε πώς πετάνε στα καρφιά. Στον χρόνο αυτό να έχουν γίνει, εξαλειωθήκανε, ναι. Πολύ δύναμη, πάρα πολύ δύναμη. Ένα-ένα, ναι. Δύσκολα να ξαναβρω τώρα άλλο, γιατί είναι και ο ήλιος που τα βαράει, βλέπετε τον ήλιο, μέσα στον ήλιο είναι. Λοιπόν, και τώρα αυτό θα τον αφήσω και αυτό να είναι και θα κατέβω προς τα κάτω. Εδώ. Τέλος, πάπαλα. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα τζινί. Ανέβηκα επάνω με τέρμα zoom. Κάτσε να δούμε τώρα πώς πετάνε εκεί. Έτσι πετάνε. Ίσως να είναι και το τελευταίο πλάνο αυτό. Έχω βάλει όλο το ψηφιακό, γι' αυτό θολώνει. Λίγο να κουνηθώ, θολώνει. Έτσι ακριβώς πετάνε λοιπόν του Κώστα τα περιστέρια. Στο σβήσιμο, τολμώ να το πω, στα καρφιά. Είναι κουκιδίτσα. Έχει μπει και σαϊνάς. Όχι ακόμα, καρφιά μου κοπλά είναι, τον περιμένω. Κώστα, το έψος το έχεις τώρα, ο χρόνος μένει μόνο. Όποτε νομίζεις εσύ τα ρίχνεις τα πουλιά. Εγώ τραβάω ένα τζινί, να έχουμε ένα πλάνο. Αν τα δείξω τώρα, Παναγιώτη. Όχι, όταν θες εσύ να τα δείξεις. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, δείχνω μόνο ένα solo τζινί. Δεν έχουμε άλλο περιστέρι. Και αυτό το έχω πιάσει. Που έψαχνα δηλαδή αρκετή ώρα να βρω κάποιο επάνω στα καρφιά. Βρήκα αυτό το τζινί και θέλω να τελειώσω και την τραβηξιά μου. Έλα. Με αυτό το τζιναρά. Μέχρι να αρχίσει να τα ρίχνει. Και τόση ώρα που τον τραβάω δεν έχει πάει κανένα δίπλα του, Λοιπόν, θα κατέβω. Και σε μεγάλο θέλει νομίζω να μην φαίνεται τίποτα, ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε για την επιστροφή τώρα, ναι. Ναι. Ξεκίνησε τώρα εδώ, βλέπετε και τον ήλιο που σας έλεγα. Για να δούμε τώρα τα πεσιά από εκεί πάνω. Στο υπερπέραν, πραγματικά. Αυτός εδώ κλείνει και την παράσταση, ασπροκολλάς. Ωραίος. Γέμισε το κουμάσι μας. Μπράβο. Να τα δούμε τώρα και στο χώρο τους. Εδώ είναι τα πουλάκια, τα βλέπετε. Έχει την παγωνιά, την έχει. Φουσκώσανε απευθείας. Ναι, εντάξει, κάνει κρύο. Χειμώνας είναι, παιδιά. Στο Φλεβάρι είμαστε.
Αυτά ήταν τα αστεράκια, τα οποία και μέσα στην Γαλανάδα κάνανε νομίζω ένα υπέροχο χαβά. Δεν ήταν η μέρα για να τα ευχαριστηθούμε πολύ, αλλά μέχρι εκεί στο πάτημα που πήγανε, λίγο πριν πατήσουν τα βλέπαμε κανονικά. Εκεί μέσα τώρα το χάσαμε το παιχνίδι, γιατί φαινόντουσαν, εντάξει, στα καρφιά είχα πιάσει κάτι τζενάκια στο τέλος. Ήταν και πάρα πολύ ψηλά εκεί, έτσι. Αλλά αν είχαμε συννεφιά θα τα βλέπαμε λίγο καλύτερα. Αυτή η διαφορά, τίποτα άλλο. Όλα ήρθαν, άπαντες παρόντες. Έγινε ο χαβάς μας, υπέροχος ήτανε. Και νομίζω θα βγει ένα πολύ ωραίο ενθύμιο για το φίλο μας τον Κώστα. Να έχει να θυμάται και τα περιστέρια του και αυτό να είναι. Θα τα πούμε τώρα και με αυτό ένα λίγο. Κωστή, πάλι με χρόνια λέμε καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Είχαμε 3-4 χρόνια να ανταμώσουμε. Εντάξει, τώρα και εγώ περαστικός ήμουν από εδώ και είπες και εσύ μην χάσεις την ευκαιρία. Για μένα καλά έκανες, γιατί εντάξει, θα έχεις και ένα ενθύμιο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το χαβά. Τα περιστέρια πήγανε πολύ δυνατά, πολύ ωραία, βεριώτικα θα λέγα εγώ. Αλλά κοίταξε, όλοι ξέρουμε ότι το σταχτή θέλει συννεφιά. Εντάξει, για να δούμε τη λεπτομέρεια. Κουρτίνα. Ναι, κουρτίνα, μπράβο. Θέλει συννεφιά κουρτίνα για να βλέπουμε τη λεπτομέρεια. Παρ' όλα αυτά όμως τα πουλιά δείξανε. Και σου και κάποια πλάνα εκεί που δεν βλέπατε, είμαι σίγουρος όλοι οι υπόλοιποι, στα καρφιά πραγματικά, στο σβήσιμο που λέμε εμείς. Και εκεί πετάγανε σταματημένα. Βέβαια δεν μπορούσαμε να δούμε τη λεπτομέρεια, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί είχε γαλανάδα. Με αυτά και άλλα έκανε ένα δυνατό χαβά ωραίο. Και καλά. Το φινάλε μετράει πάντα ότι τα πουλιά όλα βαράσανε κάρτα. Όλα είναι παρόν. Καλά, από μένα συγχαρητήρια, ρε φιλαράκι. Να σε καλά, φίλε μου. Και πάλι στο φίλο με τον Κόρμπι ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έκανε δώρο τα περιστέρια αυτά. Α, του Κόρμπι είναι. Του Κόρμπι είναι. Μάλιστα. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κόρμπι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω με τον Κόρμπι ένα πλάνο, αν θέλει. Γεια σου, ρε Κόρμπι. Γεια σου, ρε μεγάλε. Έτσι να βοηθάς τα φιλαράκια, ρε. Έτσι, έτσι. Ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλο. Πάντα. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Αλληλεγγύη στα περιστέρια, αλληλεγγύη. Και όχι να κάνουμε καβάτες ο ένας του αλλού. Όχι, βέβαια. Έτσι. Μπράβο, έτσι, αγαπημένοι. Λοιπόν, γεια σου, φίλε μου Κώστα. Να είσαι καλά, φίλε μου Παναγιώτη. Και θα τα ξαναπούμε, νομίζω, του χρόνου. Του χρόνου θα τα ξαναπούμε, μπορεί και διαφορετικά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Κώστα. Γεια.